Πάμε να καλωσορίσουμε στη συχνότητα του 94 τον πρώτο φιλοξενούμενο για σήμερα. Είναι βουλευτής επικρατείας με την πλεύση ελευθερίας. Είναι ταυτόχρονα όμως και καθηγητής στον χώρο της πολιτικής επιστήμης στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Coventry, στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα από τους πολυγραφότατους πάνω στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας. Καλημέρα κύριε Καζαμία. Καλημέρα σας κύριε Σακίνη. Πώς είστε? Καλά είμαστε και ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Καζαμία, θα έρθω και στα ελληνοτουρκικά, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που είναι, θα έλεγε κανείς, η κορονίδα στην επικαιρότητα. Καλώς ως ένα σημείο, κακώς όμως, επειδή έχουμε μπλέξει λίγο με τα fake news, είναι αυτή η κρίση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο ό,τι διαδραματίζεται για την ώρα στη λωρίδα της Γάζας. Πόσο περιπεπλεγμένα θεωρείτε ότι είναι πια τα πράγματα? Νομίζω ότι είναι αρκετά περιπλοκά, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναζωπήρωση της βίας στην περιοχή, ενώ η διαδικασία ειρηνευτικής επίλυσης του Παλαιστινιακού, δηλαδή οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, είναι εδώ και αρκετό καιρό σε ύφεση. Συνεπώς βρισκόμαστε σε μια νέα φάση όξυνσης, η οποία μας παίρνει, μας τραβά πολύ μακριά από την επιθυμία της διεθνούς κοινότητας, που είναι να επανέλθει η σχέση Παλαιστινίων-Ισραηλινών σε ένα επίπεδο όπου να μπορεί να ανακοινηθεί ξανά μια διαδικασία διαπραγμάτευσης που να οδηγήσει στον στόχο που οι περισσότερες, και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες του κόσμου, θεωρούν το θεμητό στόχο επίλυσης του Παλαιστινιακού, που είναι η επίλυση στη βάση δύο κρατών με πρωτεύουσα ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι και η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Κανονικά. Αλλά από αυτό το δρόμο έχουμε ξεστρατήσει εντελώς με τις εξελίξεις. Δηλαδή από τις 7 Οκτωβρίου και μετά ζούμε σε έναν άλλο τόνο. Πιστεύετε ότι μπορεί να επανέλθει μια συζήτηση για ένα κράτος Παλαιστινιακό, το οποίο θα αναγνωρίζει και ένα κράτος Ισραηλινό, ή έχουμε φύγει από αυτό και πια είμαστε σε μια φάση πλήρους εκαθάριση λωρίδας Γάζας από τους Παλαιστινίους? Φοβάμαι πως έχουμε παραστρατήσει πάρα πολύ. Είναι αβέβαιη η έκβαση της τωρινής κρίσης. Αυτά που θέλει να πετύχει το Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας είναι και αντιφατικά και πολύ δύσκολα επιτεύξιμα. Δηλαδή αυτό που θέλει να πετύχει η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι η εξαφάνιση, η απάλυψη της οργάνωσης Χαμάς, ακούγεται πολύ σαφή στόχος στην θεωρία, αλλά στην πράξη είναι τρομερά δύσκολος, διότι τα μέρη της Χαμάς είναι πολλά και ένα μεγάλο μέρος, όχι το μεγαλύτερο θέλω να πιστεύω, αλλά ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων της Γάζας υποστηρίζουν τη Χαμάς. Οπότε η απάλυψη της ηγεσίας και των μαχητών τους σήμερα μπορεί αύριο να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος στο να εμφανιστεί ξανά η Χαμάς με άλλο, ακόμη πιο άσχημο πρόσωπο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που σημαίνει ότι η κατάληξη της σημερινής επίθεσης που διοργανώνει η κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα δεν θα είναι ούτε σύντομη, ούτε κατά τη γνώμη μου θα έχει ένα καθαρό τέλος. Από την άλλη, η τρομερή ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται στη Γάζα εδώ και 6 εβδομάδες, με θανάτους που έχουν φτάσει τώρα τις 13.000 νεκρούς, με χιλιάδες παιδιά, είχα συναντήσει τον Παλαιστίνιο πρέσβη της προάλλες και μου έλεγε ότι περί τα 2.000 παιδιά αγνοούνται και θεωρείται ότι βρίσκονται νεκρά κάτω από τα ερείπια των βομβαρδισμένων πολυκατοικιών. Αυτά αφήνουν ένα πάρα πολύ βαθύ τραύμα στην Παλαιστινιακή κοινωνία, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, όπου εκεί διοικούνται οι Παλαιστίνοι από την Κοσμική Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που έχει και την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής. Και αυτά τα τραύματα
δυσχεραίνουν πάρα πολύ οποιαδήποτε πολιτική βούληση εκ μέρους των Παλαιστινίων να επιστρέψουν σε μια διαπραγμάτευση με σκοπό την εξέβρεση δίκαιης λύσης για το πρόβλημα. Οπότε έχουμε εξεστρατήσει πάρα πολύ. Από την άλλη, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, βεβαίως, η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι όταν εκτροχιάζεται το παλαιστινιακό σε περιόδους όξυνσης και βίας, θα σας αναφέρω για παράδειγμα τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ του Οκτωβρίου 1973, στο τέλος άρχισαν να δημιουργούνται πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος αυτού του πολέμου οι προϋποθέσεις για μια διπλωματική εξέβρεση λύσης. Αυτές οδήγησαν τελικά στην απογοητευτική συνθήκη του Camp David το 1978. Ωστόσο, μέχρι και την κατάληξή της υπήρχαν πραγματικά θετικές προϋποθέσεις από το 1973 και μετά για την διεξαγωγή ενός πολυμερούς διεθνούς συνεδρίου για την επίλυση στη Μέση Ανατολή, το οποίο ο πρόεδρος Σαντάτ μετά εγκατέλειψε. Αλλά δημιουργήθηκε momentum τότε, μετά τη λήξη του πολέμου, για την εξέβρεση λύσης. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί και το 1991, μετά τον πρώτο πόλεμο της συμμαχίας που ηγούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράκ, τον πρώτο πόλεμο του κόλπου όπως είναι γνωστός, το 1991, όπου υπήρχε η αίσθηση πως δεν θα οδηγηθεί σε επίλυση γρήγορη το Παλαιστινιακό. Αμέσως μετά, τον Οκτώβριο, από την 1η μέχρι τις 3 Οκτωβρίου του 1991, υπήρξε το δεύτερο μεγάλο συνέδριο, διεθνές συνέδριο για την επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Δύο είναι στην ουσία, στην ιστορία του Παλαιστινιακού, τα πολυμερή συνέδρια υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και αυτό έλαβε χώρα λίγους μήνες μετά τη λήξη του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Οπότε υπάρχει μια διαλεκτική της ιστορίας, αν θέλετε, στο Μεσανατολικό, όπου οι περίοδοι όξυνσης ενίοτε οδηγούν σε άμεσες πρωτοβουλίες ειρήνης, διότι η διεθνής κοινότητα αισθάνεται την αγωνία αλλά και την πίεση να δημιουργήσει κάποια πρόοδο εκεί. Αυτό όμως δεν είναι νομοτελειακό. Οπότε επανέρχομαι και λέω ότι εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς θα εξελιχθούν οι εχθροπραξίες που λαμβάνουν χώρα στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν όμως και οι δύο προοπτικές. Δηλαδή μπορεί και να ξεφύγουμε ακόμη πιο μακριά από την ειρήνη, αλλά μπορεί και να υπάρξει μια διαλεκτική στροφή με πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας προς μια άμεση ειρηνική επίλυση. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Κύριε Καζαμία, πώς βλέπετε την τοποθέτηση των μεγάλων παικτών ισχύως στην περιοχή, με τα συμφέροντά τους προφανώς, και εννοώ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Ρώσους, Κινέζους, τους άλλους παίκτες, Ιράν, Τουρκία, πώς τους βλέπετε? Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση στην παρούσα συγκυρία είναι ότι δεν έχουμε ένα διεθνές consensus, δηλαδή μια διεθνή αν θέλετε κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Έχουμε αφενός την Κίνα και τη Ρωσία να παίρνουν μια στάση, από την απέναντι όχθη έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υιοθετήσει μια ενιαία στάση. Το είδαμε και αυτό εξάλλου στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση τριχοτομήθηκε στην ουσία με κάποια κράτη να ψηφίζουν υπέρ της παύσης πυρός, κάποια άλλα να ψηφίζουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά, κάποια άλλα να ψηφίζουν κατά, 4. Και η πλειονότητα των κρατών μελών, περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, επέλεξε την αποχή. Δηλαδή υπάρχει κάποια σύγχυση. Από την άλλη όμως πρέπει να πω ότι κυρίως οι χώρες του Τρίτου Κόσμου, στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και την Ασία, έδειξαν στη διάρκεια αυτής της ψηφοφορίας αρκετά στεναρή επιθυμία στήριξης του Παλαιστινιακού λαού, και γι' αυτό το ψήφισμα τελικά είχε την πλειοψηφία των 2/3 υπέρ της έκκλησης για εκεχηρία, ανθρωπιστική εκεχηρία
στη Γάζα. Οι μεγάλες δυνάμεις όμως, ήταν η ερώτησή σας, και οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν αυτή την ομοψυχία που έχουν, που είχε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όπως είμαι σίγουρος ότι θα γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, έγιναν επίσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλεπάλληλες προσπάθειες για την υιοθέτηση ψηφίσματος. Και κάθε φορά προσέκρουε στα βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρά το γεγονός ότι ένα από τα ψηφίσματα, το βραζιλιανό ψήφισμα, η πρόταση ψηφίσματος, κατέληξε να έχει την στήριξη 12 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και αποχή 2 μελών της Βρετανίας περιλαμβανομένης, και μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά. Δηλαδή υπάρχει κάποια ελπίδα να βρεθεί στο τέλος ένα κονσένσους, ιδίως τώρα που η κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει και αρχίζει να φαίνεται να την απασχολεί ιδιαίτερα η ανθρωπιστική καταστροφή και το μέγεθός της στη Γάζα, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις οπωσδήποτε δεν έχουν κοινή γραμμή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη στάση των μεγάλων δυνάμεων σε άλλες κρίσεις της Μέσης Ανατολής στο παρελθόν. Η πιο γνωστή βεβαίως είναι το 1956, όταν και οι δύο υπερδυνάμεις, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχαν πάρει το πλευρό του Προέδρου Νάσερ και επέτρεψαν στην Αίγυπτο να έχει μια θετική έκβαση από εκείνη την κρίση. Αλλά και το 1973 στον πόλεμο υπήρχε ένα κλίμα ντετάντ, δηλαδή ύφεσης στις σχέσεις των υπερδυνάμεων, και τελικά το ψήφισμα 338 υιοθετήθηκε κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας του τότε Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, του Henry Kissinger και των Σοβιετικών. Μάλιστα είχε γίνει η συμφωνία με επίσκεψη του Kissinger στη Μόσχα. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν σήμερα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας παράγοντας που διχάζει ακόμη περισσότερο τις μεγάλες δυνάμεις, και βεβαίως το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η κρίση διαιωνίζεται, διότι δεν υπάρχει ισχυρή παγκόσμια ηγεσία. Εγώ θα έλεγα, και επιτρέψτε μου δική μου άποψη αυτή, κύριε Καζαμία, ότι στις μέρες μας το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συνθήκες της Γενέβης και τα λοιπά, έχουν καταντήσει χαρτί υγείας στον τρόπο που συμπεριφέρονται οι μεγάλες δυνάμεις. Και η επιτομή των όσων συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας ίσως το αναδεί. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή έχετε μελετήσει όσο ελάχιστη, συμμερίζετε την άποψη που καλλιεργείται ιδίως στη Δύση, ότι εδώ είναι ένας πόλεμος θρησκειών, όπου το τελευταίο προπύργιο του δυτικού κόσμου είναι το Ισραήλ? Και αν είναι πόλεμος θρησκειών, δεν ήταν πόλεμος θρησκειών την εποχή που ο μεγάλος αντίπαλος ήταν ο Αραφάτ? Πώς γίνεται να έχουμε περάσει σε πόλεμο θρησκειών? Ναι, είναι πολύ καλό το ερώτημά σας, κύριε Σακίνη. Ένα πράγμα που λέω στους φοιτητές μου για πολλά χρόνια στη Βρετανία, όταν διδάσκω το μάθημά μου για τη Μέση Ανατολή, από το πρώτο μάθημα τους εξηγώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστημονικά να τεκμηριωθεί η προσέγγιση της αραβο-ισραηλινής διένεξης ως μίας διένεξης θρησκειών. Καταρχήν, αυτό προσκρούει στο προφανές πρόβλημα, το οποίο όμως δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, που είναι ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν μία ενιαία θρησκεία. Και οι Παλαιστίνοι έχουν μεγάλη μειοψηφία χριστιανών. Δεν είναι όλοι τους μουσουλμάνοι. Ας πούμε στην Ελλάδα ο πρέσβης ο Παλαιστίνιος είναι χριστιανός, ενώ ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής κοινότητας είναι μουσουλμάνος. Άρα η ιδέα ότι οι Παλαιστίνοι αρθρώνουν μια ισλαμική διεκδίκηση απέναντι στους Ισραηλινούς δεν έχει καμία απολύτως βάση. Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε όλη την ιστορία του Παλαιστινιακού προβλήματος και από τις δύο πλευρές, τα κυρίαρχα κινήματα ήταν φανατικά κοσμικά. Στην περίπτωση του Ισραήλ, το κυρίαρχο κίνημα ήταν αυτό του εργατικού κόμματος, το οποίο κυβέρνησε το κράτος του Ισραήλ από το 1948 ανελιπώς μέχρι και το 1977, όταν εξελέγει ο Μενάχεμ Μπέγκιν για πρώτη φορά μη εργατικός πρωθυπουργός του Ισραήλ. Ο Μπεν Γκούριον, η Γκόλντα Μεϊρ και τα λοιπά, όλοι ήταν κοσμικοί και εντάσσονταν σε ένα κίνημα σοσιαλιστικό μέσα στο ευρύτερο σιωνιστικό κίνημα που ήθελε να ιδρύσει το κράτος του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, οι κυρίαρχες οργανώσεις, το PLO, ήταν και παραμένει, γιατί η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι αυτή, είναι ένα κοσμικό κίνημα, έχει αυτή τη στιγμή
την κυριαρχία στη Δυτική Όχθη, που είναι το δεύτερο κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος μαζί με τη Γάζα. Έχει την κυριαρχία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη. Είναι πλειοψηφικό ρεύμα στη Δυτική Όχθη και παραμένει ο επίσημος και βασικός εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχει πολύ έντονη διαμάχη για την ηγεσία του Παλαιστινιακού λαού ανάμεσα στο κοσμικό, στην κοσμική οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης με πρόεδρο τον Μαχμούντ Αμπάς αφενός και στη Χαμάς που είναι μια ισλαμιστική οργάνωση αφετέρου. Αυτές οι δύο πριν 15 περίπου χρόνια βρέθηκαν και σε μια κατάσταση χαμηλής έντασης εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή το να προσπαθεί να παρουσιάσει κανείς αυτές τις φοβερές διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό και των δύο πλευρών ως ανύπαρκτες και να λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά και η Ισραηλινή κυβέρνηση εκπροσωπεί έναν λαό που έχει καθαρά θρησκευτική ταυτότητα και ότι η Παλαιστινιακή πλευρά έχει καθαρά μουσουλμανική ταυτότητα και δεν έχει καθόλου κοσμικό ή χριστιανικό στοιχείο μέσα, το οποίο είναι ίσως τα πιο κυρίαρχα, το κοσμικό και το χριστιανικό στοιχείο στην Παλαιστινιακή πλευρά μαζί, δείχνει άγνοια. Συνεπώς όλη αυτή η ανάλυση νομίζω ότι κινείται εκ του πονηρού, είναι μια προσπάθεια είτε υπεραπλούστευσης για την ενθάρρυνση φανατισμών από τη διεθνή κοινότητα, είτε εντάσσεται στο πλαίσιο κάποιας προπαγάνδας που κυρίως η Ισραηλινή πλευρά καλλιεργεί για να δείξει ότι όλοι οι Άραβες και όλοι οι Παλαιστίνοι είναι φανατικοί μουσουλμάνοι και συνεπώς ο πολιτισμένος κόσμος θα πρέπει να είναι από το πλευρό του Ισραήλ. Αυτά είναι και διαστρεβλώσεις αλλά και καθαρή ομή προπαγάνδα την οποία οποιοδήποτε παρατηρητής με κριτικό πνεύμα πρέπει να προσέχει και να αποφεύγει. Κατά τη γνώμη σας, πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι αυτό που λανσάρεται ως προσέγγιση του Ιράν με την Τουρκία? Διότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Κάποιοι λένε ότι τα έχουν βρει, άλλοι όμως επιμένουν, ιδίως μετά τις τελευταίες δηλώσεις της Ιρανικής ηγεσίας, ότι απέχει παρασάγκασα αυτό το σενάριο ότι η Τουρκία με το Ιράν είναι χέρι-χέρι. Και μάλιστα υποδηλώνουν γι' αυτό ότι η Τουρκία με αυτόν πραγματικά είναι χέρι-χέρι, είναι με το Αζερμπαϊτζάν, από όπου τα ενεργειακά αποθέματα φτάνουν στο Ισραήλ. Λένε δηλαδή ότι αν η Τουρκία στα λόγια σηκώνει όσο ελάχιστη τους τόνους για το τι συμβαίνει στη λωρίδα της Γάζας, στην πράξη η Τουρκία ουδέποτε έχει αποκόψει από ενεργειακή πρόσβαση το Ισραήλ σε αποθέματα που θέλει για να κινεί, για παράδειγμα, τα τεθωρακισμένα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εντύπωση ότι η Τουρκία ταυτίζεται στις θέσεις της με το Ιράν ως προς το Ισραήλ είναι εντελώς εσφαλμένη και θα σας αναφέρω δύο συγκεκριμένα περιστατικά για να το επιβεβαιώσω. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας μαζί με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια λίγο πριν ξεσπάσει η σημερινή κρίση στη Γάζα. Και ήταν μια προσέγγιση που είχε σκοπό να δώσει πολιτικό επιστέγασμα στα οικονομικά συμφέροντα των δύο αυτών κρατών, τα οποία παρέμεναν αρκετά πιο κοντινά, και τα γεωπολιτικά συμφέροντα, τα οποία παρέμεναν αρκετά κοντινά, ακόμη και στο διάστημα κατά το οποίο το Ισραήλ και η Τουρκία δεν είχαν θερμές διπλωματικές σχέσεις. Αυτή τώρα η επαναπροσέγγιση διαταράχθηκε με την 7η Οκτωβρίου που ήρθε απροσδόκητα να αναφλέξει όλη την περιοχή. Ωστόσο είναι απόδειξη του γεγονότος ότι και η Τουρκία και το Ισραήλ βλέπουν ότι έχουν κοινά συμφέροντα, βλέπουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αναθερμάνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις και ότι δυνητικά μπορούν να είναι και σύμμαχοι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πριν από το 2010, όταν είχε προσπαθήσει να παρέμβει ο πρόεδρος Ερντογάν βοηθώντας με ανθρωπιστική βοήθεια την Γάζα και τότε το κομβόι που είχε στείλει προς τη Γάζα αντιμετώπισε ένοπλη επίθεση από
τον Ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας από τις δυνάμεις που απέκλειαν την Γάζα από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό επιδείνωσε τις σχέσεις και έφερε διαταραχή στις σχέσεις του Ισραήλ και της Τουρκίας. Προηγουμένως όμως ο Ερντογάν ήταν στην εξουσία για πολλά χρόνια και διατηρούσε σχέσεις με το Ισραήλ. Επίσης πρέπει να πω ότι πριν εκλεγεί ο Ερντογάν το 2001-2002 το Ισραήλ ήταν στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, η σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά κράτη είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι η σχέση του Ιράν με το Ισραήλ, όπου δεν υπάρχουν καθόλου, είναι εχθρικές σχέσεις και σταθερά εχθρικές σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση διπλωματικής προσέγγισης ανάμεσά τους. Και δεύτερο, αυτό είναι ένα μάθημα σημαντικό για την Ελλάδα, διότι η ελληνική εξωτερική πολιτική μετά το 2010 έχει επενδύσει τρομερά στην συμμαχία με το Ισραήλ, νομίζοντας ότι αυτό είναι μια στρατηγική συμμαχία που θα απομονώσει επάπειρο την Τουρκία και θα την εξασθενήσει στην περιοχή. Αυτό δεν στέκει. Το Ισραήλ κάλλιστα μπορεί να έχει καλές διπλωματικές σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Τουρκία. Επιχειρήθηκε και πριν το 2010 και λίγο πριν την 7η Οκτωβρίου τώρα είχε αρχίσει η επαναπροσέγγιση, και γι' αυτό η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να μην φτάνει σε σημείο του να ταυτίζει τη στάση της Τουρκίας και τη διπλωματία της Τουρκίας με αυτή του Ιράν. Κάτι το οποίο δυστυχώς κάνουν κάποιοι διπλωματικοί κύκλοι που δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ή που είναι μάλλον επηρεασμένοι από συμβουλές και παρενέσεις άλλων κέντρων εξουσίας, ενδεχομένως στην Ευρώπη και πέραν του Ατλαντικού. Οπότε η απάντηση στο ερώτημά σας σε σύνοψη είναι ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο πολυμερής, είναι πολύ πιο σύνθετη, ενώ η ιρανική εξωτερική πολιτική είναι εντελώς κατευθυνόμενη από την ισλαμιστική ταυτότητα του καθεστώτος που κυβερνάει το Ιράν από το 1979. Η Τουρκία έχει πολύ πιο ευέλικτη πολιτική, τη μια είναι με τη Δύση, την άλλη δεν είναι. Μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσία, με άλλες κοσμικές κυβερνήσεις. Καλά, βεβαίως έχει και την ισλαμιστική ατζέντα της στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δεν μπορεί να ασκήσει μια τόσο πολύπλευρη εξωτερική πολιτική και αυτό είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις εντελώς. Τώρα, κύριε Καζαμία, πριν σας αποχαιρετήσω, καταρχάς απαντήστε σε ένα ερώτημα του φίλου του Γιώργου από τη Χάγη. Κύριε Καζαμία, λέει, υπάρχει μεγάλη διαφορά στη θρησκευτική σύνθεση του Παλαιστινιακού πληθυσμού ανάμεσα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Για παράδειγμα, βρίσκεται να υπάρχουν πιο πολλοί χριστιανοί Παλαιστινοί στη Δυτική Όχθη από ότι στη Γάζα? Από όσο ξέρω, ναι. Αλλά η σύνθεση, η διαφορετική, δεν είναι, απαντώ τώρα στον αγαπητό Γιώργο από τη Χάγη, η σύνθεση του πληθυσμού, η διαφορετική, δεν έγκυται μόνο στο θρησκευτικό στοιχείο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ζωή στη Γάζα είναι τρομερά δύσκολη. Υπενθυμίζω ότι η Γάζα είναι η πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή στον κόσμο. Εδώ και περίπου 18 χρόνια η Γάζα τελεί υπό διαρκή αποκλεισμό από το Ισραήλ. Δηλαδή τα τρόφιμα, το νερό, τα φάρμακα που μπαίνουν στην περιοχή είναι ελεγχόμενα και το βιωτικό επίπεδο είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Στη Δυτική Όχθη αυτό δεν συμβαίνει. Στη Δυτική Όχθη η ζωή είναι πολύ καλύτερη, σχετικά βεβαίως, γιατί είναι κατεχόμενη και βρίσκεται τελεί διαρκώς υπό συνθήκες βίας. Αλλά σχετικά, συγκριτικά με τη Γάζα, η ζωή στην Δυτική Όχθη είναι πιο ευνοϊκή, υπάρχει μεγαλύτερη, υψηλότερο βιωτικό επίπεδο, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία διακίνησης και διέλευσης εμπορευμάτων. Και επίσης εκεί μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει και μια αστική τάξη παλαιστινιακή, ενώ στη Γάζα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι περίπου εξισωμένες όλες οι κοινωνικές τάξεις, ζουν υπό φρικτές συνθήκες. Η Γάζα στην πραγματικότητα είναι ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Η Δυτική Όχθη δεν είναι. Είναι μια κατεχόμενη περιοχή, στην οποία όμως υπάρχει και κάποια οικονομική δραστηριότητα και επαφή με τον έξω κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω λίγο να μιλήσουμε και για αυτή την ελληνοτουρκική νέα εικόνα. Στις 7 Δεκεμβρίου έρχεται ο πρόεδρος Ερντογάν επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας, όχι μόνο υπουργικής, 300 και νοματέοι θα το συνοδεύουν. Η κυβέρνηση διαστόματος τόσο του Έλληνα Πρωθυπουργού όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, και έχετε κάνει και εσείς σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, μας είπε προσφάτως ότι αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι δηλαδή
η πάγια αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας έχει μπει στο ράφι. Και πήγε ένα λέκτορ φωνής οι τρεις, βγαίνει ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας και μας λέει για τη γαλάζια πατρίδα, για τα νησιά που έχουμε στρατιωτικοποιήσει εμείς παράνομα, για την ανάγκη να παραμείνουμε στα 6 ναυτικά μίλια, για το πόσο η Ελλάδα έχει εμποδιστεί να κάνει μαξιμαλισμούς στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και άλλα τρελά. Με συγχωρείτε, έτσι θα συναντηθούμε σε 7 Δεκεμβρίου? Φοβάμαι πως ναι. Η προσέγγιση με την Τουρκία δεν γίνεται κάτω από ιδανικές συνθήκες και τα ωφέλη που επιφέρει είναι τρομερά περιορισμένα και σχετικά. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι έχω κάνει αλλεπάλληλες ερωτήσεις στον Υπουργό Εξωτερικών στη Βουλή και πολλές από αυτές αφορούν το θέμα της ενοτουρκικής προσέγγισης και του έχω θέσει τα ερωτήματα με αρκετά παρόμοιο τρόπο με αυτό που μου θέσατε και εσείς το ερώτημα. Δηλαδή, του έχω ζητήσει να εξηγήσει πώς η κυβέρνηση βλέπει ακριβώς το γεγονός ότι η ύφεση που υπάρχει με την Τουρκία τους τελευταίους μήνες συμβαδίζει με το γεγονός ότι οι τουρκικές βλέψεις στην Κύπρο και στο Αιγαίο δεν έχουν στην ουσία αλλάξει. Μάλιστα έφτασα σε ένα σημείο να του πω ότι μήπως ανησυχεί για το κατά πόσο η διμερής ελληνοτουρκική προσέγγιση έχει μπει σε έναν αυτόματο πιλότο και ότι αυτό μπορεί να είναι παγίδα για την απομόνωση της Ελλάδας από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, ειδικά στην Κύπρο, διότι ο Ερντογάν έχει δείξει επανειλημμένως ότι θέλει να επιβάλλει σε αυτή τη συγκυρία μία λύση δύο κρατών στην Κύπρο, δηλαδή την διχοτόμηση που η ελληνική πλευρά ιστορικά απέρχεται με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Οπότε συμφωνώ πάρα πολύ με την προσέγγιση σας. Τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα λοιπά είναι και αυτά βεβαίως ανησυχητικά. Ωστόσο πρέπει να κάνουμε μια διάκριση πάντα ανάμεσα στη ρητορική που είναι για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία και στην εξωτερική πολιτική, όπου μπορούν να δημιουργηθούν τετελεσμένα τα οποία έχουν επίπτωση στα δικά μας συμφέροντα και στα δικά μας δίκαια. Να σας ρωτήσω, επειδή μιλάτε τετελεσμένα και επειδή έχετε θέσει και εσείς, είστε από τους βουλευτές που έχουν θέσει, σας τιμά αυτό, ερωτήματα. Υπάρχει ή όχι αποστρατικοποίηση στα νησιά? Ανυφίσταται ή όχι? Ναι. Κοιτάξτε, δεν έχω πάει ως αυτόπτης μάρτυρας να δω και να εξακριβώσω. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό το οποίο μας απασχολεί και θα θέσω ερώτημα και επ' αυτού όταν το μελετήσω επαρκώς. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης βεβαίως, όπως γνωρίζετε, είναι ότι δεν επισήμως ότι δεν θα αποστρατικοποιηθούν τα νησιά. Η Τουρκία το εγγύρει διαρκώς αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν φήμες ότι μειώνεται η παρουσία η στρατηγική παρουσία η ελληνική σε κάποια νησιά. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εξακριβώς. Ωραία, το θέσω διαφορετικά. Θα το θέσω διαφορετικά, κύριε Καζαμία. Επειδή είστε γνώστης, γίνεται μια συζήτηση για τα ΜΟΕ. Ότι είναι κανονικά θα έπρεπε να είναι επιθεμάτων τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ενώ χαμηλής πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία που έχει μελετήσει μια χαρά τα ΜΟΕ βάζει τα ζητήματα. Ακούω λοιπόν, και ενώ έρχεται η 7η Δεκεμβρίου, δύο ζητήματα. Πρώτον, να μην θεωρούμε τα τουρκικά αεροσκάφη που κάνουν παραβιάσεις, αυτό λέει στα ΜΟΕ, στο FIR, ως άγνωστα ή εχθρικά, και να χρησιμοποιούμε τους κώδικες IFF του ΝΑΤΟ. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, αναρωτιέμαι, ή ότι πετάνε όποτε θέλουν χωρίς αναγκαίες ενημερώσεις της αρχής ελέγχου των πτήσεων εντός του δικού μας FIR, όπως έχει ανατεθεί η αρμαδιότητα από τον ΑΙΚΑΟ στη χώρα μας για λόγους ασφαλείας πτήσεων? Ποιο είναι το θέμα? Έχετε δίκιο, ναι. Το θέμα είναι αυτό. Ωστόσο, θα σας πω. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Το θέμα είναι αυτό. Χαίρομαι, συμφωνούμε αυτό. Δεύτερον, δεν αναγνωρίζουν σε εθνικό εναέριο χώρο της χώρας μας την περιοχή μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Παγίως. Και έρχεται το δεύτερο ΜΟΕ που δημοσιεύτηκε ότι θα συμφωνήσουμε να μην πλησιάζουν στο Αιγαίο τα πολεμικά πλοία και τις ακτοφυλακές κοντύτερα από κάποια απόσταση. Με συγχωρείτε, με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει δια νόμου, δικού της νόμου, χωρίσει το Αιγαίο στη μέση, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, λέει ότι είναι δικός της. Και είχε αναθέσει την ακτοφυλακή της να ασκεί έλεγχο και στην έμμευση σε όλη την περιοχή. Εμείς αποδεχόμαστε αυτό, ως ΜΟΕ?
Κοιτάξτε, ναι. Φυσικά. Η ελληνική πλευρά αποδέχεται αρκετά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αποδέχεται. Και τα αποδέχεται διότι αυτή τη στιγμή έχει επενδύει σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Δεν υποστηρίζω αυτή την, πολιτική, αλλά εξηγώ πως είναι. Θα σας πω τι υποστηρίζω και τι δεν υποστηρίζω αυτή την πολιτική σε ένα λεπτό. Πάντως η ελληνική πλευρά επενδύει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με την προοπτική σε βάθος χρόνου να βρεθεί η επίλυση σε αυτά τα προβλήματα. Στο μεταξύ ανέχεται πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να ανέχεται. Εμάς η δική μου κριτική και από την πλευρά της πλεύσης ελευθερίας είναι ότι η προσέγγιση και η ύφεση που υπάρχει στο Αιγαίο καταρχήν είναι μια θετική εξέλιξη. Δεν μπορεί να το αναιρέσει κανείς αυτό. Και είναι μια βελτίωση σε σχέση με το τι γίνεται το 2020. Το πρόβλημά μας όμως είναι ότι μέσα σε αυτό το θετικό πλαίσιο η ελληνική πλευρά είναι υποχρεωμένη να ανέχεται πάρα πολλά πράγματα, όπως αυτά που αναφέρατε, και πολλά άλλα, τα οποία θα έπρεπε να είχαν τεθεί στο τραπέζι. Και δεν τίθενται στο τραπέζι από νωρίς. Και υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια εξομάλυνση των σχέσεων αφενός και ταυτόχρονα να γίνουν αποδεκτά μια σειρά από πράγματα, τα οποία βεβαίως για τα οποία η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει διαμαρτυρηθεί και να έχει ζητήσει πιο έντονα αλλαγή πολιτικής από την Τουρκία, τα οποία στο τέλος θα αντιμετωπιστούν ως τελεσμένα ή ως πράγματα τα οποία αποδέχτηκε η Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει. Το πόσα είναι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, το θέμα των 6 με 10 μιλίων, πάνω σε αυτό έχω να σας πω το εξής. Η πλεύση ελευθερίας έχει υποστηρίξει μία θέση που δυστυχώς δεν έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα. Και είναι η εξής, ότι από την ώρα που υπεγράφει το ελληνογαλλικό αμυντικό σύμφωνο, το οποίο δεσμεύει τη Γαλλία να υπερασπιστεί την Ελλάδα σε περίπτωση επίθεσης εντός της επικρατείας της, δημιουργούνται οι συνθήκες να διευρύνουμε τα όρια αυτής της επικράτειας, εξαγγέλλοντας επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Δηλαδή αυτή η ασυμβατότητα ανάμεσα στα 6 μίλια που βρίσκονται στην θάλασσα αφενός και στα 10 μίλια που είναι στον αέρα και τα οποία παραβιάζει η Τουρκία, είναι και δική μας ευθύνη εν μέρη. Θα έπρεπε τα δύο να είναι ταυτισμένα και δεν είναι. Και η θέση μας είναι ότι πρέπει να επιχειρηθεί στο εγγύς μέλλον και όσο γίνεται πιο γρήγορα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, δεδομένου ότι πρώτον έχουμε την Έλληνο-Γαλλική αμυντική συμφωνία, η οποία μπορεί να μας υπερασπιστεί αν τα επεκτείνουμε, ενώ δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα 12 μίλια όσο δεν τα επεκτείνουμε εμείς, γιατί αν ας πούμε κάνουν έρευνες τα τουρκικά πλοία στα 7 ή 8 μίλια από τις ακτές της Ελλάδας, αυτά είναι διεθνή ύδατα αυτή τη στιγμή και η Ελληνογαλλική Συμφωνία δεν τα υπερασπίζει, δεν θα μας υπερασπιστεί σε αυτή την περίπτωση. Αν όμως επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, τότε μπορεί να μας υπερασπιστεί. Και το δεύτερο και βασικό είναι ότι το 2021 πάρθηκε η απόφαση να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Και η πράξη αυτή παρουσιάστηκε τότε αρχικά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που είπε ότι την υπέγραψε αλλά δεν την εφήρμοσε, και κατόπιν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που την εφήρμοσε, παρουσιάστηκε ως ένα πρώτο βήμα μέσα σε μια διαδικασία επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και στο Αιγαίο. Αν όμως δεν έρθει το δεύτερο βήμα, δηλαδή η επέκταση και στο Αιγαίο μετά το Ιόνιο, τότε δημιουργούμε αυτό που ήθελε πάντα η Τουρκία, που είναι διπλό καθεστώς. Ειδικές περιστάσεις, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Και έχει αυτό παγιωθεί, τώρα έχουμε φτάσει στα 2,5 χρόνια. Και ακόμη δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Αν δεν αντιμετωπιστεί το θέμα των χωρικών υδάτων άμεσα, φοβόμαστε ότι και εδώ δίνουμε άλλο ένα μεγάλο διαπραγματευτικό όφελος στην Τουρκία από δική μας γκάφα. Δηλαδή πρόκειται για αυτόν τον γκολ κανονικά. Αν δεν ήμασταν έτοιμοι να επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα και στο Αιγαίο μετά το Ιόνιο, δεν θα έπρεπε να τα επεκτείνουμε εκ μιας αρχής στο Ιόνιο. Αυτό έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις σταθερά για πολλές δεκαετίες. Δεν ήταν αφελείς αυτοί που δεν το έκαναν πιο πριν. Οπότε ή θα πρέπει να πάρουμε πιο στεναρά μέτρα στο πλαίσιο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που γενικά διατηρεί κάποια ύφεση στο Αιγαίο και την καλωσορίζουμε ως αρχή, ή υπάρχει ο κίνδυνος αυτή η προσέγγιση να καταντήσει παγίδα, να μας αφοπλίσει δηλαδή και να επιτρέψει στον Ερντογάν παράλληλα με αυτήν να διεκδικεί όλο και περισσότερα πράγματα και στο Αιγαίο
και στον εναέριο χώρο και στην Κύπρο, χωρίς εμείς να μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε με ανάλογη, με ανάλογα στεναρή αντιμετώπιση. Και αυτό είναι που μας φοβίζει στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Το έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές στις παρεμβάσεις μας στη Βουλή. Σε μια ώρα θα κάνω πάλι ερώτηση στον κύριο Γεραπετρίτη πάνω στο Παλαιστινιακό και περιμένω με ανυπομονησία τι θα ακούσω. Αλέξανδρος Καζαμίας, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή μας συνομιλία, πρωί Δευτέρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καζαμία, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.